Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, Παρασκευή σήμερα 17 Ιανουαρίου. Εκ πρώτης όψης μοιάζει με ένα πάρκο αναψυχής. Και είναι. Άλλωστε, ποιος Αλεξανδροπολίτης δεν έχει περάσει εκεί έστω λίγα λεπτά χαλάρωσης και ηρεμίας. Ο λόγος για το πάρκο των Προσκόπων ή αλλιώς το πάρκο Εγνατία, που είναι ένας από τους βασικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αλεξανδρούπολης και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της. Τελευταία όμως έχει γίνει και μια σχεδόν επικίνδυνη εστία μόλυνσης για την πόλη, και αυτό θα το διαπιστώσει εύκολα κανείς αν ανοίξει την πόρτα της κοινόχρηστης επιχείρησης που παλαιότερα λειτουργούσε εκεί. Πρόκειται για το πλέον αναγνωρίσιμο πάρκο της Αλεξανδρούπολης. Συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο ίσως αριθμό δέντρων, που είναι και το σήμα κατά τεθέν του. Ο λόγος φυσικά για το πάρκο των Προσκόπων ή το πάρκο Εγνατία, το οποίο έχει χαρίσει σίγουρα πολλές αναμνήσεις σε κάθε Αλεξανδρουπολίτη αλλά και σε πολλούς τουρίστες. Αποτελεί σημείο συνάντησης πολλών φιλόζωων που το προτιμούν για τη βόλτα του κατοικιδίου τους, όπως επίσης είναι και ένα σχεδόν καθιερωμένος προορισμός σχολικών εκδρομών. Το Πάρκο των Προσκόπων φιλοξενεί και ένα υπαίθριο γυμναστήριο που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στο κοινό της Αλεξανδρούπολης. 10 πλατφόρμες έχουν επάνω τους διάφορα όργανα γυμναστικής, τα οποία χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότεροι Αλεξανδρουπολίτες που θέλουν να δοκιμάσουν μερικά λεπτά ευεξίας. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, στο πάρκο λειτουργούσε και μια επιχείρηση εστίασης, η οποία έχει κλείσει από το περασμένο καλοκαίρι. Το ακίνητο είναι δημοτικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει γίνει δημοπρασία και έχει αναδειχθεί νέος ιδιοκτήτης. Ωστόσο, το κτίσμα παραμένει εκεί κλειδωμένο, εγκαταλελειμμένο και επικίνδυνο, αφού δεν έχει γίνει καμία εργασία συντήρησής του και απειλεί κυρίως για τα παιδιά σοβαρό κίνδυνο. Και ενώ το Πάρκο Εγνατία ή Πάρκο των Προσκόπων, όπως είναι το νέο το όνομα, ή τα Παπάτια, όπως το θυμούνται οι παλιότεροι, είναι ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πόλης και ένας χώρος τον οποίο προτιμούν οι περισσότεροι Αλεξανδρουπολίτες, έστω και για λίγα λεπτά αναψυχής, η πόρτα που βλέπετε πίσω μου, μόλις τώρα θα την ανοίξω, θα δείτε το άλλο του πρόσωπο, εκείνο που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον επικίνδυνο και έχει καταστεί έτσι προφανώς από την αδιαφορία κάποιων. Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στην τουαλέτα είναι τουλάχιστον τρομακτικές. Ακαθαρσίες, σκουπίδια, προφυλακτικά και γενικά εικόνες που μαρτυρούν ότι στο χώρο συμβαίνουν πράγματα που όχι μόνο δεν τιμούν κανέναν, αλλά και που αν δεν ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με την υπόθεση του καθαρισμού τους, τότε είναι θέμα χρόνου να προκύψουν και δυσάρεστες εκπλήξεις. Το χειρότερο όλων είναι ότι η πληροφορία για την τραγική κατάσταση της τουαλέτας έφτασε στη Δέλτα Τηλεόραση από οικογένεια Τούρκων τουριστών, που είχαν καταλήξει στο παρακείμενο ξενοδοχείο και είχαν κάποια στιγμή επισκεφθεί το πάρκο, ερχόμενοι αντιμέτωποι με το θέαμα που δυστυχώς δεν τιμά κανέναν. Πραγματικά νομίζω δεν τιμά κανένα, και ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο πάρκο βρίσκεται πλησίων γνωστού κεντρικού πολυτελέστατου ξενοδοχείου που φιλοξενεί τουρίστες από άλλες χώρες, οι οποίοι φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να περπατήσουν σε αυτό το πάρκο. Να αλλάξουμε θέμα πάντως και κλίμα και να πάμε στις πολιτικές ζυμώσεις των ημερών που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να καλησπερίσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δήμος και Δημότος, τον κύριο Απόστολο Φωτιάδη, μαζί μας. Καλησπέρα σας. Και ο Δημήτρης ο Σταματάκης. Δεν ξέρω βεβαίως αν θέλετε να πείτε κάτι για τις εικόνες που μόλις είδαμε. Κυρία Σόκου, συγκλονίστηκα, για άλλο πράγμα με καλέσετε εδώ μένα, αλλά είδα το ρεπορτάζ και οφείλω να πω ότι ντράπηκα σαν δημότης αυτής της πόλης για την Κατάντια. Ενώ γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να προσελκύσουμε τουρίστες από τις γειτονικές χώρες, Τούρκους, Βούλγαρους, Ρώσους και κάθε άλλους, σε απόσταση λίγων μέτρων μόνο από συγκρότημα 5 αστέρων που φιλοξενεί εκατοντάδες, θα έλεγα, κλίνες που έχουν, τον Αστέρα και το Εγνατία, ότι αυτή η εγκατάλειψη δείχνει ότι βρισκόμαστε όχι σε μια πολιτισμένη χώρα, όχι μια πόλη η οποία διεκδικεί καινούριους τουρίστες, αλλά είναι σε ένα διόχνο. Για φανταστείτε αυτή την καταγγελία που έκανε σε εσάς ο Τούρκος πατέρας με το παιδί του που βγήκε για βόλτα, ότι να κάνει μια δήλωση σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ό,τι
δουλειά έγινε μέχρι τώρα υπεύθυνα από τους φορείς, ότι καταστρέφεται πλήρως. Είναι πραγματικά κάτι καταδικαστέο και ότι αντί να αφιερώνουμε τους χρόνους για, θα έλεγα, για να πνεύουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, ότι καλό θα είναι να ενδιαφερθεί προκειμένου να λείψουν τέτοια φαινόμενα. Το ξανατονίζω ότι ντράπηκα για τις εικόνες αυτές σε ένα σημείο που συχνάζουν, θα έλεγα, κάθε μέρα εκατοντάδες πολίτες. Όλοι μας περάσαμε το πάρκο από παιδιά ακόμα. Και καθημερινά περνάμε, όχι μόνο. Καταρχήν μέρα, να πούμε ότι το συγκεκριμένο πάρκο, κύριε Φωτιάδη, είναι προορισμός. Καταρχήν για αθλητές, υπάρχουν τα όργανα γυμναστικής, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τον περιπατικό αθλητισμό. Υπάρχουν γονείς και παιδιά, γιατί υπάρχει το πάρκο. Έτσι. Και στο σχολικό τουρισμό είναι το σημείο που παραδοσιακά πηγαίνουν όλα τα σχολεία. Το σημείο ακριβώς αναφορά, υπάρχει και τα σχολεία πηγαίνουν, σωστά το παρατηρείτε αυτό εδώ. Τα σχολεία πηγαίνουν εκδρομή εκεί. Φανταστείτε να πάνε τα παιδιά και να δουν όλα αυτά. Δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτά τα οποία το ρεπορτάζ. Είναι πολύ σκληρά αυτά τα οποία αναφέρει το ρεπορτάζ. Το τι ακριβώς βρήκανε σε κοινή θέα που μπορεί ο καθένας, δηλαδή θέλοντας, έχοντας την ανάγκη να πάει στα ουρητήρια, να βρει. Όλα αυτά προφυλακτικά τα πάντα και αφοδεύσεις δημόσιες και εκτός, θα έλεγα, των χώρων. Είναι μια παντελώς απαράδεκτη κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να τονίσω, κύριε Σόκου, είναι ότι ξέρουμε όλοι ότι το συγκεκριμένο ακίνητο μισθώθηκε με κατόπιν δημοπρασίας πριν από 6 μήνες.